Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι και εγώ ένας από τους απόδημους που βρίσκομαι στο Λάκαστερ του Πενσιλβάνια. Εκ μέρους όλων θέλω να ευχαριστήσω το καλό σας παράδειγμα που συνεχίζετε να συγκεντρώνονται όλο αυτό το πλήθος για καλό του αποδείμου ελληνισμού. Εκ μέρους λοιπόν του Λάκαστερ σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε και σε ανώτερα και σε καλύτερες μέρες. Να είστε καλά. Απόψε επίσης υπάρχει αντιπροσωπεία από τη Βοστόνη. Η Βοστόνη δεν έχει Παγκοακό Σύλλογο, έχει όμως Πανδωδεκανησιακό Σύλλογο, της οποίας πρόεδρος είναι κόος, ο Νίκος ο Κρητικός, ο αδερφός της Ειρήνης της Κρητικού. Και απόψε έχουμε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κόους, την Παρίτσα Ρεΐση που βρίσκεται μαζί μας και τον Ανδρέα Καρπούζη, τον οποίο θα καλέσω να μας πει δύο λόγια. Και να πω και το άλλο, το Βόρειο Πόλο που είναι ο Καναδάς και μέχρι την Ανταρκτική, αν θέλετε. Λοιπόν, αυτά είχα μόνο να πω. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος απόψε. Αλλά θέλω, έτσι έδωσα μερικά πράγματα στη σκέψη, διότι δεν νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους επίσημους και τους συγκεκριμένους και τους ανθρώπους της ΚΟ που μπορούν να επηρεάσουν λίγο το καθεστώς και ίσως να ταρακουνήσουν λίγο τους Αθηναίους άρχοντες. Λοιπόν, ladies and gentlemen, good evening. Ladies and gentlemen, ο Παγκοακός Σύλλογος και αντιπροσωπεύεται απόψε από τον αντιπρόεδρο του, τον κύριο Στέλιο Στάκο. Θα τον παρακαλούσα να μας πει δύο λόγια. Ο Νίκος ο Φορέζας είναι εδώ, το πορτοφόλι του το έχασε. Τον ξέρω τον Νίκο, αλλά πού βρίσκεται. Ενεσιμότατοι, κύριε Δήμαρχη, κυρίες και κύριοι. Το όνομά μου είναι Στέλιος Στάκος και αντιπροσωπεύω τον Παγκοακό Σύλλογο Σίγμα. Θα ήθελα να σας πω εδώ ότι ο σύλλογός μας αυτή την περίοδο έχει 300 ενεργά μέλη και η ομοσπονδία μας, η ομοσπονδία των Παγκοακών Συλλόγων Ασφαλείας, ξεπερνάμε τους 1000. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους όσοι εργάστησαν για να περάσουμε καλά αυτό το καλοκαίρι. Και σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς από όλους τους κόους του Σίδνεϊ και εύχομαι σε όλους να περάσετε καλά, να είσαστε καλά και να γυρίσουμε όλοι καλά στα σπίτια μας. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε κύριε Στάκο. Ακολουθεί ο Σύλλογος της Μελβούρνης, μάλλον η Οικοακή Αδελφότητα Υποκράτης της Μελβούρνης, με αντιπρόσωπο τον κύριο Ιωάννη Κώστογλου, ο οποίος είναι και μέλος νομίζω του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι. Καλησπέρα, αγαπητοί πατριώτες. Λέγομαι Ιωάννης Κώστογλου, είμαι από το Σύλλογο Μελβούρνης, το οποίο αποτελείται από πρώτη φορά από νέους. Και ο μόνος που είμαι ηλικιωμένος είμαι εγώ. Και τα παιδιά, λόγω της είναι καινούρια στο Σύλλογο και λόγω ο Σύλλογος έχει δουλειές και τα παιδιά έχουν δουλειές στις δικές τους, δεν μπορούσαν να παρευρεθούν και
μου είπανε να τα προσωπέψω το σύλλογό μας. Χαίρομαι, είναι χαρά μου που βρίσκομαι φέτος εδώ με το συνέδριο των Αποδήμων. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για τους Αποδήμους και για το νησί, το νησί μας το, που αυτό το κάνω για πολλά χρόνια και το ξέρουν οι πατριώτες μας. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Συμβουλίου μας και των πατριωτών μας και θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον Δήμο της ΧΟ και τον Πρόεδρο τον Αποδήμο τον κύριο Τσινέ για την οργάνωση των συνεδρίων. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή βραδιά. Πάλι από Αυστραλία ακολουθεί ο Σύλλογος της Νοτιού Αυστραλίας με έδρα την Αδελαΐδα και εκπροσωπείται απόψε από τον επίτιμο πρόεδρό του, τον κύριο Μανώλη Κουτελά, ο οποίος είναι επίσης, ήταν και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κοακών Συλλόγων της Αυστραλίας. Λοιπόν, κύριε Κουτελά. Θα ζητήσω ένα λεπτό από τον πρόεδρο, γιατί μου είχε πει μόνο για 2 με 3 λεπτά ο κάθε ομιλητής. Η δικιά μου ομιλία είναι 4 λεπτά. Μου επιτρέπετε, κύριε πρόεδρε? Σεβασμιότητε κύριε Ηρεμία, σεβασμιότητε κύριε Ναθαναήλ, ευαισθημότητε πατέρες, πρόεδρε της Ομοσπονδίας Παγκοακών Συλλόγων, αγαπητέ φίλε Μιχάλη Παστρικέ, κύριε Δήμαρχε, συμπατριώτησες, συμπατριώτες, φίλες και φίλοι. Μετά από 12 χρόνια βρισκόμαστε και πάλι το 2012 σε αυτό το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Αποδήμων στη γενέτερά μας ΧΟ. Αλήθεια, στιγμές συγκίνησης, πατριωτικής έξαρσης και υπερηφάνειας πλημμυρίζουν τις καρδιές όλων μας βρισκόμενοι και πάλι στην πατρίδα που γεννηθήκαμε. Αναμνήσεις αμέτρητες. Και εγώ που αυτές τις μέρες εκπροσωπώ τον Παγκοακό Σύλλογο Αντελαΐδος ο Ιπποκράτης ως επίτιμος πρόεδρος, εξωτερικεύω τα συναισθήματα των παρευρισκομένων κόμων της Αντελαΐδος που είναι απόψε εδώ, καθώς και όλων που βρίσκονται στη μακρινή φιλόξενη Αντελαΐδα, με τις ευχές το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Αποδήμων ΚΟΟΝ, οι εργασίες και οι εκδηλώσεις να γίνουν επιτυχείς. Θα ακουστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ο όρος σύσφιξης των δεσμών και σχέσεων των απανταχού της γης ΚΟΟΝ συμπατριωτών με τη γενέτερη αυτό. Πράγματι, αυτά θα υποθούν από όλους τους ομιλητές, όπως απόψε και την εβδομάδα που μας έρχεται. Για την ιστορία αναφέρω. Ο δεσμός αυτός άρχισε να υλοποιείται από το Δεκέμβριο του 1987, πριν 25 ολόκληρα χρόνια, όταν ο τότε και ο νυν δήμαρχος κύριος Καΐσταλης με την αντιπροσωπεία του Δήμου και κοινοτήτων επισκέφτηκαν την Αυστραλία, Αντελαΐδα, Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Από τότε και με την ίδρυση της Ομοσπονδίας των Παγκοακών Συλλόγων Αυστραλίας, 4 καλά διοργανωμένοι σύλλογοι άρχισαν να σφυριλατώνται οι δεσμοί με την πατρίδα μας την ΚΟΟΝ. Στα χρόνια αυτά που πέρασαν, τι καταρτώσαμε να πετύχουμε εμείς οι απόδημοι με τη γενέτειρά μας την ΚΟΟΝ? Αυτά που κατορτώσαμε είναι γνωστά σε όλους. Εκείνο το μήνυμα που προσπαθήσαμε να περάσουμε στους εκάστοτε παράγοντες του νησιού μας, αλλά και στην κοακή κοινωνία της ΚΟΟΝ,
ήταν η δράση και η προσφορά των συλλόγων μας μέσα στην αυστραλιανή κοινωνία, αλλά και στις ελληνικές παροικίες, και το σημαντικότερο απ' όλα να μεταλαμβαδεύσουμε τις πλούσιες παραδόσεις στα Ελληνόπουλα στη νέα μας γενιά.